Και τώρα, φίλοι μου Αθηναίοι, επειδή μαντεύω τη σκέψη σας, σας απαντώ. Το να σατιρίζεις τους κακούς δεν είναι πράγμα ζηλιάρικο και φθονερό. Αντίθετα μάλιστα, είναι τιμή για τους καλούς. Και επειδή δεν φοβάμαι κανέναν, ακούστε τα. Θα σας πω για όλους τους εσχρούς και τους πόρνους που στολίζουν την πόλη μας. Ακόμα και οι Τριήρης συνεδριάσαν και αρνήθηκαν να κυβερνηθούν από έναν τέτοιον άντρα που όποιος δεν το συχαίνεται σαν τα σκατά του ποτέ δεν θα πιει από το ίδιο με μας ποτήρι. Σατιρίζεις τους κακούς δεν είναι πράγμα ζηλιάρικο και φθονερό. Αντίθετα μάλιστα για όποιον συλλογάται είναι τιμή για τους καλούς. Μίλησε, πες τα καλά. Κι αν αυτός ο άνθρωπος που σε λίγο πολλά θα ακούσει κακά να του λέω. Μίλησε, πες τα. Ήταν σε όλους σας γνωστός. Μίλησε, πες τα. Ποτέ δεν θα άφερνε το όνομα φίλου. Μίλησε, πες τα καλά. Γιατί δεν υπάρχει κανείς που να μην γνωρίζει τον αρίγνωτο. Δεν υπάρχει. Και να μπορεί να ξεχωρίζει το μαύρο απ' το άσπρο ή να έχει γνώση αρμονίας. Δεν υπάρχει κανείς. Όμως ο αρίγνωτος έχει έναν αδερφό που πολύ διαφέρει από αυτόν στους τρόπους. Είναι ο έσχρος ο Αριφράδης. Είναι σχρός επειδή του αρέσει να είναι. Ναι, να είναι. Κι ούτε ποτέ μου θα έκανα κουβέντα για δάφτωνε όσο εσχρός κι αν είναι. Ναι, να είναι. Αν δεν είχε φεύγει κάτι τι στο φοβερό. Ακούστε το. Να πηγαίνει και να λιμένεται εσχρές ιδωρές με τη γλώσσα του. Μάλιστα. Στις πόρνες πηγαίνει και τους λύφει το συχαμένο του τρίχωμα. Και βρωμίζει τα γένια του και αναταράζει. Τις όρμες του. Και κάνει παρέα με τον πόρνο ηχόνυχο και συνθέτει τραγούδια για πόρνους σαν τον πολυμνιστό. Όποιος λοιπόν από σας αυτόν τον άντρα δεν το συγχαίνεται σαν τα σκατά του ποτέ δεν θα πιει από το ίδιο με μας. Ποτήρι. Τους δικούς μας στη νύχτα.
ψηλό σπιτό βρήκε φαγητά και δεν σήκωσε κεφάλι απ' τη βουρκιά. Λένε πως κάποτε συνεδριάσαν να πάνε κάτω από μας στην Καρχίδο μας. Είναι πολίτης μοχθηρός αυτός, είναι πολίτης ξηνός υπερβολός. Οι άλλες το βρήκαν φοβερό αυτό κι αβάσταχτο. Και μια τους που ποτέ απάνω της δεν πάτησε άντρας, είπε: «Ο Θεέ μου, εσύ που αποδιώχνεις το κακό, αξίωσε με να μην κυβερνηθώ απ' αυτό. Να σ' αφήσω εδώ και γέρο κουφτάλο να γίνω. Ούτε καν τον αφάντη είπε το γιο της ναύσωνας, δε θα αφήσω να έρθει πάνω μου. Το ορκίζομαι στο πεύκο και στο ξύλο που με φτιάξανε». Κι αν αυτά αρέσκουνε στους Αθηναίους, τότε στο Φυσείο ας πάμε εμείς οι κέτησες εις το ιερό των Σεβάσμιων Θεών. Όχι, δεν θα γίνει στρατηγός μας αυτός την πόλη για να κοροϊδέψει. Στον κόρακα και στα κομμάτια ας πάει, αν θέλει να ταξιδέψει μοναχός του, κάνοντας τις κάφες του καράβια εκείνες που είχε μέσα και πουλούσε τα λινάρια του.